Από επεισόδια σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στα Χανιά, συνοδεύτηκε ο κατάπλους του αεροπλανοφόρου Gerald Ford στην προβλήτα K14 της νατοϊκής ναυτικής βάσης του Μαραθίου στη Σούδα. Υπάρχουν δυστυχώς, διότι έτσι είναι μαθημένοι. Έτσι είναι μαθημένοι. Έχουν μάθει να είναι επικυρίαρχοι παντού και νομίζουν ότι παντού είμαστε ηθαγενείς. Ένα 24ωρο πριν την αναχώρηση του αεροπλανοφόρου, μέλη του πληρώματος που κυκλοφορούσαν στην πόλη για λόγους αναψυχής φέρονται να άσκησαν βία σε 15χρονα κορίτσια σύμφωνα με καταγγελία της Επιτροπής Ειρήνης. Πριν περάσει ούτε ένα 24ωρο από την παραμονή τους εδώ, αφού πρώτα απαγορεύτηκε στους κατοίκους της πόλης η χρήση της οδού Πλουμιδάκη, μεθυσμένοι Αμερικανονατοικοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε δύο 15χρονα κορίτσια με χαστούκια και μπουνιές στην περιοχή του ενετικού λιμανιού των Χανίων. Δεν περιμέναμε βέβαια άλλη διαφορετική συμπεριφορά από αυτούς που κατευθύνουν το δολοφονικό χέρι του κράτους του Ισραήλ και βομβαρδίζει, ισοπεδώνει σωστότερα τη Γάζα και σφαγιάζει χιλιάδες παιδιά. Δεν σέβονται την ιστορία μας, δεν σέβονται τον τόπο μας. Άμεση ήταν και η αντίδραση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ που με ανακοίνωσή της κατήγγειλε την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα για τις διευκολύνσεις που διαχρονικά παρέχει στους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ, ενώ κάνει αναφορά σε δεκάδες περιστατικά βίας. Πρόκειται για περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί στα επεισόδια που έχουν προκαλέσει από την πρώτη στιγμή της αφιξής του στα Χανιά και είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και στα δεκάδες των προηγούμενων επισκέψεων των μακελάριδων στην πόλη μας. Η μετατροπή της πόλης αλλά και της χώρας ολόκληρης σε ορμητήριο των δολοφόνων αλλά και σε μέρος αναψυχής τους, μόνο την ασφάλεια και την προστασία του χανιώτικου λαού δεν εξασφαλίζει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα όταν είναι ο άλλος κλεισμένος και μετά βγαίνει έξω, έτσι είναι. Αλλά είναι και οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από το διεθνές κλίμα και από το δικό τους κλίμα που δημιουργούν μόνοι τους. Κάποιο πρόβλημα δημιουργεί κάποια στιγμή κάποιος, αλλά όχι συχνά τέλος πάντων. Τι είναι πρόβλημα για την πόλη Αμερικάνοι ναύτες που έρχονται κατά καιρούς? Και ναι και όχι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι φίλοι αυτοί που έρχονται με το μανδύα του φίλου. Είναι εχθροί και πρέπει να τους διώξει ο χανιώτικος λαός. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford που έφτασε το Σάββατο στη Σούδα αναχώρησε σήμερα το πρωί.